Το πρώτο, αν θέλετε, επιδιωκόμενο είναι η έξωθεν καλή μαρτυρία. Έχει πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά και νομίζω ένα το οποίο φαινομενικά τίνει να κλείσει, και το τονίζω το φαινομενικά τίνει να κλείσει, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί θετικά. Από την άλλη, βεβαίως, και όσον αφορά τα αυστηρά διεθνή ζητήματα, δηλαδή το περιεχόμενο των τουρκικών αιτιάσεων, μια αλλαγή στάσης της ελληνικής κυβέρνησης δεν νομίζω θα ήταν προσβλάβη του Τούρκου Προέδρου. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρήσει ότι όλα αυτά τα οποία υπεγράφησαν συμπεριλαμβανομένης και αυτής της διακήρυξης έχουν βάση και μπορούν να δώσουν δυναμική για μια αλλαγή στάσης, νομίζω ότι αυτό και μόνο μπορεί να καταλογιστεί στα θετικά για τον Τούρκο Πρόεδρο. Δηλαδή ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί και επί τη βάση αυτής η άλλη πλευρά, δηλαδή η δική μας πλευρά, να φτάσει σε παραχωρήσεις, σε υποχωρήσεις. Νομίζω αυτά είναι τα δύο πιο βασικά επιδιωκόμενα από την τουρκική προεδρία, από τον ίδιο Τούρκο Πρόεδρο, και πάνω σε αυτήν την παραδοχή νομίζω θα πρέπει να εξετάσουμε και το τι θα γίνει στη συνέχεια. Η επίσκεψη Ερντογάν και, αν θέλετε, η δυναμική που φάνηκε να προσδίδει δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είχαμε πολλαπλές περιπτώσεις Τούρκων αξιωματούχων, υψηλότατων. Εγώ απλά και μόνο συνηθίζω να μιλάω για την επίσκεψη Τουρκού Τοζάλ στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Οπότε οι προσδοκίες ήταν εξίσου υψηλές, αν όχι υψηλότερες, και τελικά το αποτέλεσμα ήταν περίπου το ίδιο. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Mm-hmm. Με ρωτήσατε αν υπάρχουν θετικά. Ναι, στη διεθνή πολιτική δεν είναι μόνο απόλυτο κόστος και απόλυτο όφελος. Έχουμε συγκριτικά ωφέλη. Σωστά. Και συγκριτικό κόστος. Στο συγκριτικό όφελος για την ελληνική πλευρά είναι ότι φαίνεται να συνεχίζεται αυτή η παρατεταμένη επί μήνες κατάσταση στο Αιγαίο με, αν θέλετε, νηνεμία τουλάχιστον όσον αφορά τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως ανακουφίζει σε μεγάλο βαθμό κυρίως όχι μόνο την ελληνική οικονομία αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες καλούνταν καθημερινά να αντιμετωπίζουν μια απειλή. Η απειλή βεβαίως δεν έχει πάψει να υφίσταται. Εάν κάποιος το πιστέψει αυτό, νομίζω χάνει όλη την εικόνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι στα θετικά, δηλαδή ότι έχουμε ένα διάστημα χρόνου το οποίο η Ελλάδα, μέσα στο οποίο η Ελλάδα δεν θα πρέπει να παραμείνει με την ιδέα ότι όλα λύθηκαν τώρα. Θα πρέπει να ενδυναμώνει συνεχώς τους παράγοντες ισχύως. Δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις και να πεις τελείωσε αυτό για εμάς, πάμε για μια συνέχεια ηλιόλουστη και φωτεινή. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τι εννοώ. Ουσιαστικά έχουμε μια εμφάνιση του σκηνικού πριν από την εκεχηρία και βεβαίως την ανταλλαγή ομήρων, αλλά τούτο δεν είναι βεβαίως σίγουρο πόσο ακόμη θα διαρκέσει, και μιλώ βεβαίως για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Αυτό συμβαίνει βεβαίως γιατί υπάρχει πίεση, υπήρχε από την αρχή, αλλά τώρα εντείνεται με δεδομένη την εκεχηρία και την ανταλλαγή ομήρων από το διεθνή παράγοντα και δει από ένα μέρος το οποίο το Ισραήλ υποστηρίζει πάντοτε ότι είναι βασικό για την επίλυση διαφοράς, και μιλώ βεβαίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα λοιπόν και από αυτές οι πιέσεις συνεχίζονται, εντείνονται, μόνο που η στρατιωτική λογική, και όχι μόνο η Ισραηλινή στρατιωτική λογική, υπαγορεύει κάτι διαφορετικό. Διαφορετικό αυτή στιγμής βεβαίως οι εκεχηρίες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από οργανώσεις όπως επί παραδείγματι η Χαμάς, mm-hmm. με στόχο βεβαίως την επανάληψη των εχθροπραξιών από την πλευρά τους για την εξασφάλιση επιπλέον πολιτικών κερδών. Τα πολιτικά κέρδη για την Χαμάς νομίζω ότι κοιμάθηκαν σε ένα υπολογίσιμο για το Ισραήλ σχετικά επίπεδο, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ, επαναλαμβάνω, δεν θα βρίσκεται διαρκώς όλο και περισσότερο υπό πίεση. Η στρατιωτική λογική, επαναλαμβάνω από την άλλη, υποδεικνύει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο αντικειμενικός στόχος, δηλαδή αυτό που έθεσε ήδη από την αρχή το Ισραήλ, να εξουδετερωθεί πλήρως η Χαμάς από τα εδάφη της λωρίδας της Γάζας.
Τούτο έχει επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον στο Βόρεια Γάζα, αλλά από την άλλη, από ό,τι βλέπουμε, η Χαμάς βρίσκεται παρούσα. Βρίσκεται παρούσα και, αν θέλετε, με ενδείξεις όπως η ανταλλαγή ομήρων, η οποία έγινε περίπου στο κέντρο της πόλης Γάζας, κάτι που σημαίνει ότι ξεπίδησαν, να μου επιτρέπετε η έκφραση, οι μαχητές της Χαμάς, απελευθέρωσαν τους ομήρους από το ίδιο το κέντρο της Γάζας, δηλαδή από τα έγκατα της Λωρίδας, κάτι που σημαίνει ότι το δίκτυο των σειραγκών είναι σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον ακόμη ανέπαφο. Αυτό είναι από πλευράς, επαναλαμβάνω, στρατιωτικής λογικής ή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και σημαίνει βεβαίως ότι το Ισραήλ θα πρέπει πάση θυσία να επιτείνει αυτό το ρυθμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε στην επόμενη φορά που θα φτάσουμε ξανά σε εκεχηρία για ανταλλαγή αμύρων, να έχει εξασφαλίσει το μεγαλύτερο τουλάχιστον κομμάτι των αντικειμενικών στόχων. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν αριθμό περιφερειακό χωρών, τις αραβικές βεβαίως, τις γειτονικές προς το Ισραήλ, και χώρες όπως η Τουρκία, οι οποίες σπέβδουν να εκμεταλλευτούν κάθε λανθασμένη κίνηση του Ισραήλ. Η τελευταία βεβαίως με τον πρόεδρό της, δηλαδή τον πρόεδρο Ερντογάν, στρέφει την προσοχή της στην προσωποποίηση της τραγωδίας στην Γάζα, στο πρόσωπο του Μπιναμίν Νετανιάου, δηλαδή του Πρωθυπουργού. Νομίζω είναι λογικό αυτό, γιατί από τη μία η Τουρκία δεν θέλει να διαρρήξει 100% τη σχέση, από την άλλη να δείξει ότι κάτι κάνει και αυτό προς τον αραβικό κόσμο.